Καλύτερα δεν γίνεται, οδεύει προς το τέλος του και θέλω να μου πεις αν είσαι πολύ ευχαριστημένη και εσύ, γιατί φαίνεται ότι ήταν μια ιδιαίτερα καλή χρονιά για σένα και την εκπομπή. Ήταν μια καλή χρονιά για την εκπομπή, δεν ήταν μια καλή χρονιά για την ανθρωπότητα βέβαια, αλλά ήτανε, για την εκπομπή ήταν μια καλή χρονιά, μια χρονιά με αγαπημένους συνεργάτες και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Υπάρχει πληροφορία, λίγο πριν το Πάσχα βγήκε, ότι με τον Αλφα συζήτησες, ήσουν σε πολύ καλό κλίμα και υπογράψατε το καινούργιο σας συμβόλαιο, είναι αλήθεια? Δεν χρειάστηκε να υπογράψουμε γιατί ήταν σε ισχύ το συμβόλαιό μου το Plus One, το 1+1 ακριβώς. Οπότε απλώς ο Αλφα πολύ νωρίς, από πολύ νωρίς ενεργοποίησε το συνένα που έχει. Δεν είναι αλήθεια ότι στο συνένα υπάρχει, δηλαδή του χρόνου θα δούμε την Ναταλία εις διπλούν, δηλαδή και με δεύτερη εκπομπή και δι βραδινή ένα τοξόπου. Γίνονται κάποιες συζητήσεις, απλά είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο ακόμα. Δεν σου κρύβω ότι δεν ξέρω αν έχω τις αντοχές, τις σωματικές, τις φυσικές αντοχές για να κάνω δύο πράγματα και να αφοσιωθώ και στα δύο το ίδιο, αλλά ότι συζητάμε σε αρχικό στάδιο ακόμα, συζητάμε και για κάτι ακόμα. Για ένα φορμάτ πολύ συγκεκριμένο δεν μπορώ να πω περισσότερα. Μπορούσε να είναι εβδομαδιαίο ή μηνιαίο, να μην έχει τόσο... Θα μπορούσε να είναι και κάθε δύο εβδομάδες και μηνιαίο, θα μπορούσε να είναι πολλά. Όλα παίζουν στο τραπέζι. Του χρόνου θα δούμε να, καλύτερα δεν γίνεται με την ίδια παρέα, δηλαδή μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ή θα κάνετε αλλαγές? Ιδανικά εγώ θέλω να έχω την ίδια ομάδα. Ιδανικά, και νομίζω ότι έτσι θα πάμε. Και μπροστά από τις κάμερες και πίσω από τις κάμερες. Ναι, μπροστά σίγουρα. Κλήθηκες και εσύ να παρουσιάσεις δύσκολα θέματα. Ναι. Και με δολοφονίες και με το κίνημα MeToo και όλες αυτές τις αποκαλύψεις. Προσπαθήσαμε να κινηθούμε προσεκτικά και όσο μας έπαιρνε, γιατί δεν είμαστε μια εκπομπή που έχει και την υποδομή αν θέλεις, ούτε δημοσιογραφικά πάρα πολύ, ούτε έχουμε και τις τρομερές άκρες τις αστυνομικές και τις αυτές. Όσο μπορούσαμε και όσο μας έπαιρνε, με τα όπλα που έχουμε, με το σχόλιο που έχουμε, με τους ανθρώπους που έχουμε, κυρίως με την άποψή μας να καταθέσουμε τι πιστεύουμε. Είναι δύσκολο πάντως, δεν είναι εύκολο. Δέσποινα Βανδύ, chart show, και δεν μπορώ να σε ρωτήσω. Η Δέσποινα μας είπε ότι μιλήσατε, ότι σε κάλεσε στο τηλέφωνο. Βέβαια, μιλήσαμε, της ευχήθηκα καλή επιτυχία. Πιστεύω ότι η Δέσποινα είναι ένα πολύ γλυκό και ευγενικό κορίτσι, που σημαίνει ότι είναι μια πολύ καλή οικοδέσποινα στην εκπομπή αυτή. Μπήκε στην σκέψη της σύγκρισης? Όχι, βρε παιδιά, ούτε καν. Ούτε καν. Είναι μια καινούργια εκπομπή, ένα ολόφρεσκο πράγμα, μια νέα ματιά, νέα παραγωγή, νέα παρουσιάστρια. Είναι όλα καινούργια. Αυτό έλειπε να συγκρίνουμε κάθε φορά κάθε τι που βλέπουμε με το προηγούμενό του. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι κακό να συγκρίνουμε.